Ωραία περνάει. Βέα συνεχίζει την προσπάθειά του η σέντρα. Η κεφαλιά από το Σισε μπλοκάρει. Ο Σάχα η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Στο 11 για τον Παναθηναϊκό. Λιβερόπουλος στον Μίτσελ. Με τέσσερις παίκτες η ΑΕΚ απέναντι σε 6 του Παναθηναϊκού. Ο Μπαχά χαμηλά. Ο Καντέ ξανά. Ο Μπαχά μπερδεύεται. Δίνει στο Μίτσελ δυνατά αυτό, η μπάλα καταλήγει out, η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι για την ΑΕΚ στο 29, αυτό το δυνατό σουτ από τον Μίτσελ. Μανολάς, λάθος ο Καραγκούνης, μπροστά για το Σισε. Κοντρόλ από το Σισε, ευκαιρία η απόκρουση corner. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 32 με το Σισε. Το corner τώρα κεφαλιά από τον Λιβερόπουλο έξω. Ο Λέτο που εκτελεί η απόκριση από τον Μανολά. Ο Σαριέκη κεφαλιά, ευκαιρία. Γκολ 1-0. Ο Κατσουράνης το 44. Και έξαλλοι πανηγυρισμοί για το γκολ με το οποίο ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0. Το γκολ του Κατσουράνη πολύ λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το πρώτο γκολ του Κατσουράνη κόντρα στην προηγούμενη ομάδα του, την ΑΕΚ. Κόρνερ που εκτελέστηκε ο Τζόρβας, Καραγκούνης και ο Σιμάο. Τώρα ο Σισε, διαφωνώ, σε μια ατομική προσπάθεια μόνος εναντίον τεσσάρων. Η πάσα για το Βίτρα, πολύ καλή, γκολ 2-0 στο 51. Ο Παναθηναϊκός κάνει δύο τα τέρματά του ύστερα από αυτή την ταχύτατη αντεπίθεση, την εκπληκτική προσπάθεια του Σισε μόνος εναντίον τεσσάρων, και το Βίτρα να κάνει την κίνηση στο κατάλληλο χρόνο να παίρνει την μπάλα να πλασάρει. 2-0, υποδειγματική αντεπίθεση από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος σκοράρει με το Βίτρα. Το Σιμάο για τον Λέτο, και αυτός για το Σισε. Ο Σισε πλασάρει, η μπάλα καταλήγει out. Λέτο και Μανολάς, ο Αργεντίνος. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Παμπορίδης. Μπάλα μπροστά για το Σκόκο, δεν βγήκε ο Τζόρβας. Σαριέγγι δεν μπόρεσε να το προλάβει, πλασάρει ο Σκόκο 2-1. Η ΑΕΚ απαντάει εκμεταλλευόμενη την κακή αντίδραση του Παναθηναϊκού σε αυτή την φάση με την πολύ γρήγορη επιθετική προσπάθεια, την μπάλα μπροστά για το Σκόκο. Δείτε νωρίτερα εδώ όπου ζήτησαν φάουλ για τον Παναθηναϊκό στο μαρκάρισμα του Μανολά στο Λέτο. Άφησε ο Παμπορίδης, η πάσα μπροστά για το Σκόκο τρέχει, δεν το προλαβαίνει ο Σαριέγγι, δεν μπορεί να του κάνει ούτε φάουλ. Πλασάρει ο Σκόκο, 2-1 μειώνει η ΑΕΚ και δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Σέντρα τώρα από τον Χριστοδουλόπουλο, Σάχα διώχνει και μία εστία το σούτ από το Σισε, με επέμβαση από τον Σάχα νομίζω αυτός, άπλωσε το χέρι του κόρνερ στο 65. Άφησε ο Λαγός ωραία για τον Καραμπελά. Η σέντρα, η κεφαλιά έξω, ευκαιρία για την ΑΕΚ να ισοφαρίσει με τον Μπαχά. Γιάχιτς. Στα μπάλα ο Σκόκο. Την παίρνει εξαιρετικά από τον Γιάχιτς. Αποφεύγει με ωραίο τρόπο τον Ιωαννίδη. Δεύτερη τρίπλα προσπάθεια, η μπάλα βρίσκει πάνω στο Σαριέκη. Έτσι σταματάει αυτή η εξαιρετική προσπάθεια. Εκτός που έχει πολύ λίγα φάουλ. Χαρακτηριστικό ότι τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με 3 μόλις φάουλ και παρόλα αυτά είχε 2 κίτρινες κάρτες επέκταση του. Ο Διόπ τώρα το γύρισμα, η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, αλλά υπάρχει νωρίτερα πρόδειξη από τον βοηθό για offside. Δεν μετράει τον γκολ. Εδώ ξανά ο Διόπ, εδώ πρέπει να είναι το offside. Βεβαίως. Συζητά συνεχώς με τους συνεργάτες του Ζωσού Άλντο Φερέιρα, ωστόσο δεν έχει αποτύχει. Νίκο, να δούμε πρώτα αυτή την σέντρα. Αλλά πέρασε, έπεσε και ο Σκόκο, προκάλεσε τον εκνευρισμό. Εδώ είναι η φάση στην οποία έπεσε εκεί χωρίς να φαίνεται πως υπάρχει κάτι αντικανονικό.
ο Σκόκο, Γιάχιτς, Καντέ. Καντέ που βρέθηκε και πάλι μπροστά, αλλά δεν ξέρει τι να κάνει την μπάλα και τη χάνει. Θα προσπαθεί, δίνει τη μάχη του, κερδίζει την κόντρα και καταφέρνει να δώσει για το Σισε το shoot goal. 3-1 στο 75. Θα λύσει το γόρτιο δεσμό για τον Παναθηναϊκό ο Τζιμπρίλ Σισε, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πολύ στη διάρκεια του παιχνιδιού σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ζητούσε, αλλά δεν έπαιρνε την μπάλα έτσι όπως θα την ήθελε ώστε να γίνει απειλητικός, ενώ την παίρνει από έναν αμυντικό. Ο Μπλάνκο, ο οποίος υποδεικνύεται σε θέση offside. Εδώ ξανά η φάση, κανένα απολύτως offside στον Μπλάνκο, λάθος η υπόδειξη του δεύτερου βόητου. Έχασε την μπάλα ο Σενταρίδης, η σέντρα του Καράμπελα στην πορεία της μπάλας κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα ο Μπαχά. Σέντρα για το Λέτο. Το σούτ αμέσως έξω στο 89. Σέντρα τώρα κόβει ο Σαριέγγι. Το σούτ, η επέμβαση από τον Τζόρμπα που σώζει εδώ στο σούτ από τον Μαχά.